A cinege név az egy kis madarat jelent valójában, aminek a szövegét mi magyarul úgy értjük, hogy nyitni kék, vagyis legyetek nyitottak az új információkra. Το όνομά μου σημαίνει γαλαζοπαπαδίτσα, που είναι ένα πουλάκι που η φωνή που βγάζει μεταφράζεται στα ουγγρικά να είσαι πάντα ανοιχτός. A mai esténk témája a Cordyceps sinensis, vagy kínai hernyógomba, ami tulajdonképpen a legkülönlegesebb a gyógygombák között. Το θέμα της σημερινής παρουσίασης είναι το μανιτάρι κάμπια, που είναι το πιο παράξενο είδος ανάμεσα στα μανιτάρια που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς λόγους. Kína, Tibet és Nepál 3000 méter fölötti magasságban elhelyezkedő havas, mocsaras, kietlen lejtőin tenyészik, az az ő természetes környezete. Το φυσικό του περιβάλλον είναι στην Κίνα, πάνω από το υψόμετρο 3.000 μέτρα, μέσα στο χιόνι και σε πολύ πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. A Cordyceps nemzetség az körülbelül 400 fajból áll, de a Cordyceps sinensis az, ami a legjelentősebb gyógyászati szempontból. Αυτό το μανιτάρι έχει περίπου 400 είδους, στο είδος του 400 μανιτάρια, αλλά το πιο σημαντικό είναι το μανιτάρι κάμπια που χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς λόγους με τα καλύτερα αποτελέσματα. A Cordyceps fajok eredetileg rovarokon élősködnek, elsősorban a denevérpille hernyóin és bábjain. Το μανιτάρι επιβιώνει και μεγαλώνει πάνω σε κάμπιες από σε κάμπιες ναι. Αυτό. Τέσσερι το βάμπ. Υπήρξε τα λόγκοτον. Ősszel vagy a tél elején indulnak hódító útjukra a spórák, és hogyha a spóra rátalál egy megfelelő rovarra, akkor annak behatol a testébe, és a gomba tulajdonképpen föléli a rovarnak a szervezetét. Τα σποράκια ξεκινούν τον δρόμο του στο φθινόπωρο, αρχές του χειμώνα και γκαντζώνονται πάνω σε κάμπιες και έχουν την δυνατότητα να επιβιώσουν και να μεγαλώσουν πάνω σε αυτές τις κάμπιες. A rovarnak tulajdonképpen a bőre külseje megmarad eredeti formájában, és 5-6 éves fejlődés után a fej részről bújik ki a gombának a spórákat képező termőteste. Το καρποφόρο σώμα του μανιτάριου εμφανίζεται μετά από 5-6 χρόνια, μετά που έχει απορροφήσει όλη την κάμπια. A különleges fejlődés miatt a kínai elnevezés úgy hangzik, hogy nyáron fű, télen rovar. Λόγω ότι είναι ένα πολύ παράξενο μανιτάρι, οι Κινέζοι τον έχουν ονομάσει ότι είναι μανιτάρι που είναι το καλοκαίρι φυτό και το χειμώνα είναι ζώο. A legenda szerint tibeti pásztorok figyeltek fel arra, hogy a jakok bizonyos területeken legeltetve sokkal élénkebbek, vitálisabbak lettek, ugye, ami a magaslatokon nem szokás egyébként. Οι κτηνοτρόφοι στην Κίνα έχουν παρατηρήσει ότι τα γιακ που έχουν καταναλώσει το συγκεκριμένο μανιτάρι ήταν πολύ πιο ζωηρά, πιο δυνατά και γενικά σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Igyekeztek kifürkészni, hogy mit ettek, és ekkor vették észre a földből kibújó a Cordyceps termőtesteket.
Προσπαθούσαν πολύ καιρό να εντοπίσουν τι ακριβώς τρώνε τα συγκεκριμένα ζώα και μετά από αρκετό καιρό έχουν παρατηρήσει ότι καταναλώνουν το συγκεκριμένο μανιτάρι. Kíváncsiságból egy bátor pásztor saját maga is kipróbálta a kordicepszet, és mivel megbizonyosodott róla, hogy ez jó, rá is jó hatással volt, így bevitte a közeli kolostorba a szerzeteseknek. Ένας γενναίος κτηνοτρόφος πήρε την απόφαση να καταναλώσει και ο ίδιος το συγκεκριμένο μανιτάρι και μετά που διαπίστωσε ότι είχε θετικές επιδράσεις πάνω στην υγεία του, στην φυσική κατάστασή του, το έχει πάει σε ένα μοναστήρι για να βλέπουν, για να δουν τι ακριβώς είναι, να το μελετήσουν. Így került a gomba először a tibeti gyógyászat eszköztárába, és onnét pedig igazából átkerült Kínába is, ahol tudjuk, hogy a kínai gyógyászatnak is egy nagyon fontos alapköve. Έτσι έχει φτάσει το μανιτάρι κάμια στις θεραπείες που εφαρμόζουν στο Τιβέτ και μετά και στη Κίνα. Kínában is és Tibetben is tradicionálisan elismert eszköze a fitoterápiának, és elsősorban a legyengült, lemerült, esetleg betegségek által kimerített szervezetnek a felerősítésére használják. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά στο Τιβέτ, αλλά και στην Κίνα πλέον, ειδικά για οργανισμούς που έχουν περάσει κάποια βαριά ασθένεια, για άτομα που νιώθουν κούραση ή έχουν περάσει κάποια χειρουργική επέμβαση. Fogyasztották őrleményként, de nagyon népszerűek a kordicepszes receptek, ételreceptek, például a kordicepszes rizssel töltött fűrj vagy kacsa. Το χρησιμοποιούν σε μορφή σκόνης, αλλά και στην μαγειρική έχουν ειδικές συνταγές από πάπια και πουλερικά με γέμισμα όπου χρησιμοποιείται σκόνη μανιτάριου. Mivel ugye nagyon eldugott helyeken terem, és egyre népszerűbb lett, így a nagy kereslet és a viszonylag szűkös kínálat miatt az ára az egekbe szökött. Η τιμή του μανιτάριου ήταν πάρα πολύ ψηλή, λόγω ότι μεγαλώνει σε μεγάλο υψόμετρο και η συλλογή δεν είναι εύκολη υπόθεση και η ποσότητα που χρειαζόταν η αγορά ήταν πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά που υπήρχε. Szerencsére sikerült megoldani a gombának a mesterséges szaporítását, amely mentén végül is mi is hozzájutunk a Cordycepshez a DXN cég termékpalettáján keresztül. Έχουν καταφέρει να καλλιεργήσουν το συγκεκριμένο μανιτάρι και με αυτόν τον τρόπο έχουμε την δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε πιο χαμηλή τιμή και σε μεγαλύτερες ποσότητες. A mesterséges szaporítás ugye növényi alapanyagon történik, és egyrészt azért jó hír, mert így elérhető áron és stabil minőségben hozzájuthatunk a gombához. Η καλλιέργεια πλέον δεν γίνεται σε κάμιες, αλλά σε φυσικό περιβάλλον, σε φυτά. Και γι' αυτό έχουμε σταθερή ποιότητα και ποσότητα όσο επιθυμούμε. Illetve sokunk számára probléma lenne hernyóknak és lárváknak az elfogyasztása, és mivel növényi alapanyagon történik a szaporítás, így tudjuk, hogy nem rovarokat kell fogyasztanunk.
Τούτο γεγονός είναι πολύ θετικό, επειδή υπάρχουν άτομα που δεν ήταν πολύ εξοικειωμένοι για να καταναλώσουν κάμπιες, γιατί στην ουσία το μανιτάρι μεγάλωνε μέσα στην κάμπια και είχε ένα αρνητικό σημείο στην κατανάλωση. Ήταν ένα αρνητικό πράγμα. A világban 1993-ban vált hirtelen ismertté a Cordyceps a Stuttgartban megrendezett szabadtéri atlétikai világbajnokság kapcsán. Το Cordyceps έγινε γνωστό το 1993 σε μια αθλητική διοργάνωση στην Γερμανία. Itt a női sportolók közül az 1500-as, a 3000 és a 10.000 méteres síkfutást is kínai versenyzők nyerték meg, ráadásul a 3000 és a 10.000 méteren világcsúcsot futva értek célba. Η φήμη του έχει εξωτευτεί λόγω ότι οι αθλητές από την Κίνα έχουν κατακτήσει χρυσά και ασημένια μεδάλια σε αυτή την αθλητική οργάνωση. Ezekben a számokban egy kínai versenyzőnek a sikere is eseményszámba megy, de ez a sikersorozat joggal vetette föl a doping gyanúját. Οι αθλητές από την Κίνα δεν είναι και πολύ γνωστοί για τις επιδόσεις τους σε αυτό το άθλημα και αυτό έχει ξυπνήσει υποψίες για ντόπινγκ. A kínai csapatnak a sportvezetője árulta el, hogy a sportorvosok ajánlására a sportolók a felkészülés során kordicepszet fogyasztottak. Ο προπονητής της κινέζικης ομάδας έχει εκμυστηρευτεί ότι οι γιατροί, οι Κινέζοι, έχουν χορηγήσει στους αθλητές το Cordyceps για να τους βοηθήσει στις επιδόσεις τους. Nézzük meg, hogy mit állít a kínai gyógyászat a Cordycepsről. Να ρίξουμε μία ματιά τι λέει η κινέζικη γιατρική για το Cordyceps. A vese és a tüdő meridiánjait erősíti alapvetően, de szervi hatásai vannak a tüdőn és a vesén kívül a szívre, májra, illetve az immunrendszerre és a hormonrendszerre is nagy hatással van. Στηρίζει την λειτουργία των πνευμόνων, της καρδιάς, του σηκωτιού και των νεφρών, αλλά έχει ευεργετικές επιδράσεις και στο σύστημα το ανοσοποιητικό και βοηθάει στην λειτουργία όλου του οργανισμού στο σύνολο. Ha a kémiai összetevőit nézzük, ezzel kevés időt fogunk foglalkozni, akkor mondhatjuk, hogy poliszaharidok, nitrogéntartalmú vegyületek, poliaminok és sztereolok képezik a lényegét a kordicepsznek kémiailag. Αν θα ρίξουμε μία ματιά στην χημική σύνθεση του Cordyceps, περιέχει πολυσαχαρίδες υψηλού και χαμηλού μοριακού βάρους, αζωτούχες ενώσεις και πολυαμίνες και στερόλες. A nitrogéntartalmú vegyületek közül emelném ki az adenozint, melyre a későbbiek során utalni fogok. Πιο σημαντικό είναι το κορδεπικό οξύ και το αντενοσύνη στα οποία θα αναφερθώ λίγο αργότερα. Tehát egy kis ismétlés, hogy mire is alkalmazzuk a gombát tradicionálisan, ugye krónikus fáradtság mérséklésére, szív-vesség-tüdők máj erősítésére,
legyengült szervezet energizálására és a stressz károsító hatásainak a csökkentésére. Να ρίξουμε μία ματιά στις εφαρμογές του Cordyceps. Είναι για να μειώσει την αίσθηση της κούρασης, να βοηθήσει την λειτουργία της καρδιάς, των νεφρών, στα πνευμόνια, στην λειτουργία των πνευμόνων και του σηκωτιού. Δίνει δύναμη και ενέργεια για τον οργανισμό που έχει περάσει κάποια δυσκολία και μειώνει το στρες. A mai ember érdeklődésének a nyelvére lefordítva mondhatjuk azt, hogy javíthatunk a teljesítményünkön, ugye gondoljunk a kínai sportolókra, javíthatunk a gombával a kitartásunkon, állóképességünkön, és csökken a szervezetünknek a regenerációs ideje, tehát egy terhelés után hamarabb visszatérünk a terhelés előtti állapotba. Για να τα λέμε πιο απλά τα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι βελτιώνει τις αποδόσεις του οργανισμού, βελτιώνει την αντοχή και μειώνει το χρόνο αναζωογόνωσης του, αναδυνάμωσης του οργανισμού μετά από κάποια περιπέτεια της υγείας. Európában a hatóságok előírásai ugye nem teszik lehetővé azt, hogy gyógyító hatásokról beszélhessünk, és hogyha mondjuk a YouTube-on rákeresünk indiai előadók cordyceps-es videóira, akkor ott azt láthatjuk, hallhatjuk, hogy ők konkrét gyógyhatásokat említenek. Το νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη δεν επιτρέπει για να μιλάμε για τις ιατρικές δράσεις του Cordyceps, όμως στο YouTube μπορούμε να δούμε κάποιες παρουσιάσεις εκτός Ευρώπης που αναφέρουν την ιατρική δράση, την θεραπευτική δράση του μανιταριού. Indiában orvosi lapokban jelennek meg tanulmányok, sztadik, amik igazolják a gomba hatékonyságát, viszont Európában ilyenről nem szabad beszélni. Στην Ινδία παρουσιάζουν σε ιατρικά περιοδικά την δράση του Cordyceps. Εκεί επιτρέπεται, όμως το νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη δεν το επιτρέπει. Ezért nekem három lehetőségem van, ha a Cordycepsről szeretnék beszélni. Az egyik, hogy unalmas semmitmondásba kezdek. Γι' αυτό έχω τρεις επιλογές όταν θέλω να παρουσιάζω το Cordyceps. Το πρώτο είναι να σας πω πράγματα που θα σας κάνουν να βαρεθείτε. A másik, hogy gyógyhatásokról beszélek, mint ahogyan az indiai orvosok is teszik, de akkor magamra haragítom a hatóságokat. Το δεύτερο είναι για να μιλήσω για τις θεραπευτικές ιδιότητες του Cordyceps, αλλά θα έχω νομικά μπλεξίματα. A harmadik lehetőség, és én ezt választom, igyekszem úgy fogalmazni, hogy ti is értsetek belőle, és akiknek a Cordyceps-et szeretnétek ajánlani, ők is értsenek belőle, úgy, hogy közben nem beszélek gyógyhatásokról. Η τρίτη επιλογή είναι την οποία θα επιλέξω και όλας, είναι να σας εξηγήσω την δράση του Cordyceps χωρίς να αναφέρω θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά να σας κάνω να καταλαβαίνετε την θετική επίδραση στο οργανισμό. Rengeteg ember van mindannyiunk környezetében, akinek segítségre van szüksége, és mi a Cordyceps-szel mentővet tudunk nekik adni. Γύρω μας υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, γνωρίζουμε και εμείς πολλά άτομα που χρειάζονται βοήθεια και με το Cordyceps μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτή την πολύτιμη βοήθεια.
De az előbb említett jogi útvesztők miatt stratégiai játékot kell játszanunk. Αλλά λόγω του νομικού πλαίσιου πρέπει να παίζουμε ένα σκάκι με τις πληροφορίες που θα δώσουμε στον κόσμο. És úgy kell kommunikálni, hogy nem beszélünk gyógyhatásról, de aki gyógyulni szeretne, az értsen belőle. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πούμε ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά θα το παρουσιάζουμε με τον τρόπο για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς θέλουμε να μεταφέρουμε. A civilizált világban az emberek egyik legnagyobb alapvető problémája a szervezetükben kialakuló oxigénhiány és következményes energiahiány. Στην ζωή του σημερινού ανθρώπου τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η έλλειψη οξυγόνου και αυτό δημιουργεί έλλειψη ενέργειας του οργανισμού. A bal felső sarokban látott kis ábra az egy mitokondrium nevű sejt szervecskét ábrázol, ami tulajdonképpen erőműként működik a sejtjeinkben. Το οργανισμός μου πρέπει να το φανταστούμε σαν ένα εργοστάσιο που παρέχει ενέργεια για την λειτουργία του σώματός μας. Ezekben a mitokondriumokban oxigén felhasználásával az ételeinkből származó cukrot és zsírt energiává tudjuk alakítani. Τα μιτοχόντρια είναι υπεύθυνοι στην μετατροπή του ζάχαρου και του λίπους που παίρνουμε με τις τροφές, στη μετατροπή του σε ενέργεια για τον οργανισμό μας. Ennek az energiának a tárolása az ATP-nek rövidített anyag formájában történik. Ez az adenozin trifoszfát, és ennek egy nyersanyaga az az adenozin, amire hivatkoztam a kémiai összetételnél. Η αποθήκευση της ενέργειας, στην αποθήκευση της ενέργειας στο οργανισμό παίζει σημαντικό ρόλο η τριφοσφορική αδενοσίνη, η οποία βοηθάει για να αποθηκεύσουμε ενέργεια για τη λειτουργία του οργανισμού. Minél kevesebb az oxigén a sejtjeinkben, annál rosszabb az energiatermelés hatásfoka, és hogyha minimálisra csökken az oxigén mennyiség, akkor az eredetihez képest 15-ször kevesebb energia termelődik ugyanannyi alapanyagból. Όσο λιγότερο οξυγόνο έχει ο οργανισμός, τόσο μειώνεται και η παραγωγή της ενέργειας στο οργανισμό που μπορεί να πέσει και στα 6-7%. Oxigén hiányában, tehát a sejtjeink tönkremennek, degenerálódnak, illetve átváltanak daganatos üzemmódba. Όταν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου, ο οργανισμός αντιδράει και δημιουργείται ο μεταβολισμός καρκίνου. És a Cordyceps különlegessége, hogy ezt a folytogató oxigénhiányt tudja szüntetni. Ο ρόλος του Cordyceps είναι να σταματήσει την έλλειψη του οξυγόνου και να βοηθήσει στην δημιουργία της ενέργειας, στην παραγωγή ενέργειας. Az energiahiány az már sajnos gyerekeknél is megjelenik, fiatal felnőtteknél már egészen gyakori, és a gyakorisága az életkor előrehaladtával tovább emelkedik. Δυστυχώς η έλλειψη οξυγόνου εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και στους έφηβους και όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αυτή η κατάσταση επιβαρύνεται παραπάνω.
Az oxigén hiány és az abból eredő energiahiány rengeteg betegségnek a közös kiindulási pontja, mint például a krónikus fáradtság, elhízás, szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, rák vagy depresszió. Η έλλειψη οξυγόνου και ενέργειας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην υγεία μας. Δημιουργεί καρκίνο, κατάθλιψη, υπερβολικό βάρος, προβλήματα καρδιάς και διαβήτη. A kevés oxigén az alacsony teljesítményre való képességet jelent, és ha egy ilyen állapotban hirtelen nagy teljesítményt kell produkálnunk, abból baj lehet. Η έλλειψη οξυγόνου δημιουργεί μια κατάσταση δύσκολη στο οργανισμό, η οποία θα έχει να αντιμετωπίσει κάποια ασθένεια ή κάποιο ξαφνικό πρόβλημα, θα αντιδράσει αρνητικά. Minél oxigénhiányosabbak vagyunk, annál inkább a napi szokványos terhelés az a tűrési képességünk határán van. Όσο πιο μεγαλύτερη είναι η έλλειψη οξυγόνου, τόσο πιο δύσκολα είναι να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας, τις συνηθισμένες δραστηριότητες που έχουμε μέσα στην ημέρα. Ugye egy autó is sokkal hamarabb tönkre megy, hogyha mindig padlógázzal járunk vele. Και ένα αυτοκίνητο χαλάει πιο γρήγορα αν πατάμε το γάζι μέχρι το τέρμα. A krónikus oxigénhiány például a szív tekintetében azt jelenti, hogy az érintett ember lépcsőn fölfelé haladva gyakran meg kell, hogy álljon, úgy érzi, hogy lassítania kell, nem kap elegendő levegőt. Η έλλειψη οξυγόνου στα καρδιακά προβλήματα φαίνεται όταν κάποιος ανεβαίνει τα σκαλοπάτια και καταλαβαίνει σε κάποιο σημείο ότι δεν μπορεί να συνεχίζει, δεν μπορεί να πάρει ανάσα και είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Ehhez sokan alkalmazkodnak, hozzászoknak, megszokják, hogy nem tudnak gyorsan fölmenni mondjuk a lépcsőn. Αυτό δυστυχώς οι περισσότεροι το αποδέχονται και λειτουργούν ανάλογα, περπατάνε πιο σιγά και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Viszont egy hirtelen érzelmi terhelés, vagy egy hirtelen szükségessé váló fizikai terhelés ilyenkor végzetesen megterhelheti a szívet, aminek infarktus, vagy esetleg fatális kimenetelű ritmuszavar lesz a következménye. Δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση μια ξαφνική φυσική ή ψυχική επιβάρυνση μπορεί να γίνει μπορεί να επιδράσει πολύ αρνητικά στο οργανισμό, μπορεί να οδηγήσει έως και σε έμφραγμα. Visszatérve a fiatalokra és a gyerekekre, ugye náluk a fáradékonyságot a szülők, nagyszülők akár lustaságnak is gondolhatják. Να γυρίσουμε στα παιδιά και στους νέους. Πολλές φορές οι γονείς και οι παππούδες, οι αιάδες νομίζουν ότι τα παιδιά είναι τεμπελιάζουν. Δυστυχώς δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Έχουν ένα οργανισμό που επιβαρύνεται πολύ στην καθημερινή ζωή. Ugye fáradékonyság, koncentrációs probléma, tanulási nehézségek lesznek ennek a következményei, és sajnálatos módon a gyerekek annak érdekében, hogy helyt tudjanak állni az iskolába, előfordul egyre gyakrabban, hogy energiaitalokhoz nyúlnak.
Τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν πιο δύσκολα το σχολείο, το διάβασμα και πάρα πολλοί αρχίζουν και καταναλώνουν ποτά ενεργειακά. Én magyarországi adatokat tudok, itt éves szinten 40 millió liter energiaital fogy, és annak egy jelentős részét gyerekek és fiatal diákok isszák meg. Εγώ έχω στοιχεία για την Ουγγαρία. Κάθε χρόνο καταναλώνουν περίπου 40 εκατομμύρια λίτρα ενεργειακά ποτά και δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος το καταναλώνουν παιδιά και άτομα σε μικρή ηλικία. Sem ők, sem a szüleik nem tudják, hogy ezzel igazából mekkora kockázatot vállalnak a gyerekek, és csak a belgyógyászati toxikológiai osztályok személyzete az, aki folyamatosan kongatja a vészharangokat. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι γονείς τους πόσο μεγάλο είναι ο κίνδυνος για τον οργανισμό του. Αυτό διαπιστώνουν μόνο όταν φτάνουν στο νοσοκομείο. Szinte nem telik el úgy egy hét, hogy ne hallanánk híreket arról, hogy testnevelés során, sportolás közben, vagy szabadidős tevékenység közben halnak meg gyerekkorúak. Δυστυχώς κάθε εβδομάδα διαβάζουμε, βλέπουμε ειδήσεις που αναφέρουν ότι παιδιά ή αθλητές χάνουν την ζωή τους στην διάρκεια κάποιας αθλητικής δραστηριότητας. Az energiaitalok anyagaival a vegetatív idegrendszert nagyon-nagyon összezavarják, és ennek is végzetes ritmuszavar, illetve a szervezet kiszáradása szokott lenni a következménye. Δυστυχώς η κατανάλωση των ενεργειακών ποτών επηρεάζει το αυτόνομο νευρικό σύστημα και γενικά έχει αρνητική επίδραση σε όλο τον οργανισμό. A gyerekek jót akarnak, ők csak szeretnének jól tanulni, megfelelni az iskolai és a szülői elvárásoknak, és ezért nyúlnak az energiaitalokhoz. Τα παιδιά θέλουν το καλό, δηλαδή θέλουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και στις δραστηριότητες εκτός σχολείου και γι' αυτό αρχίζουν και καταναλώνουν τα ενεργειακά ποτά. A mi feladatunk az, hogy a szülőkhöz eljuttassuk annak a hírét, hogy az energiaitalok fogyasztása nagyon kockázatos, és mi tudunk egy egészséges alternatívát kínálni, aminek az energiaszint növelésen kívül egyéb jótékony hatásai is vannak. Ο ρόλος μας είναι να ενημερώσουμε τους γονείς ότι η κατανάλωση των ενεργειακών ποτών είναι πάρα πολύ κακό και υπάρχουν άλλες λύσεις, πολύ πιο καλές, για να αυξήσουμε την ενέργεια των παιδιών. Én is ittattam már gyerekekkel lemonziban oldott cordyceps sport, és nagyon ízlett nekik, és lelkesen fogadták, a hatása pedig legalább olyan jó, mint az energiaitalok, és ráadásul finom. Έχω προσφέρει και εγώ στα παιδιά το ποτό, το αναψυκτικό λεμοντζί που περιέχει αυτές τις ουσίες που βοηθάνε τον οργανισμό και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι τόσο με την γεύση όσο και με το αποτέλεσμα. De ugye felnőttek esetében is, ha elhangzik a kérdés, hogy milyen lehetőségünk van az energiaszín növelésére, akkor erre is a cordyceps a válasz, csak talán a felnőttek esetében nem szükséges ezt feltétlenül finommá tenni, tehát mi már akkor is beveszünk valamit, hogyha tudjuk róla, hogy egészséges, nem kell, hogy jó íze legyen.
οι ενήλικες είναι πιο συνειδητοποιημένοι, δεν πρέπει να τους προσφέρουμε το κόρδιτσεψ με κάτι που έχει ωραία γεύση. Γνωρίζουν ότι είναι πολύ ωφέλιμο και μπορούν να το πάρουν και σε άλλη μορφή. Akár egészségesek vagyunk, akár gyengének érezzük magunkat, mindenképpen érdemes a kordicepszet alkalmazni. Και να νιώθουμε καλά στην υγεία μας ή και να έχουμε κάποιο πρόβλημα, εγώ σας συστήνω να καταναλώσετε το κόρδισεψ. Arról már volt szó, hogy ugye akinek alacsony az oxigén szintje, annak nagyon alacsony az energiatermelése, és önálluk életmentő az energiaszintnek a fokozása. Egy egészséges ember esetében pedig szintén jól jön egy plusz energia termelés a szervezetben. Είπαμε ότι όταν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου, υπάρχει και έλλειψη ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει και προβλήματα υγείας. Αλλά συστήνω την κατανάλωση του Cordyceps και σε άτομα που δεν έχουν προβλήματα υγείας προληπτικά. Az energiát tároló ATP-nek a mennyisége egészséges embereknél is akár 30-40%-kal is meg tud emelkedni a cordyceps fogyasztásának a hatására. Μετά την κατανάλωση του Cordyceps και στην περίπτωση ατόμων που δεν έχουν προβλήματα υγείας, η παραγωγή της ενέργειας μέσω του τριφοσφορικού αδενοσίνη μπορεί να αυξηθεί 130-140%. Tehát, ha fáradtak vagyunk, oxigénhiányosak, akkor azért érdemes szedni a kordicepszet, ha pedig egyébként jól érezzük magunkat, akkor azért, hogy még több energiánk legyen sportolni, és a mozgás az tovább javítja az oxigénellátást a szervezetünkben. Δηλαδή, αν έχουμε κάποια προβλήματα, πρέπει να καταναλώσουμε Cordyceps, γιατί θα μας βοηθήσει να συνέλθουμε, αν δεν έχουμε προβλήματα, προληπτικά, για να μπορούμε να έχουμε μια πιο δραστήρια ζωή και περισσότερη ενέργεια. Ha napi szinten fogyasztjuk a kordicepszet, akkor egyre jobbá válik az oxigén kínálata a sejtjeink szintjén. Αν καταναλώνουμε κάθε μέρα το Cordyceps, θα προσφέρουμε περισσότερο οξυγόνο στο οργανισμό μας. Lesz elég energiánk tanulni, dolgozni, a szeretteinkkel együtt lenni, hobbinkra és természetesen a mozgásra, ami további előnyökkel jár. Θα έχουμε αρκετή ενέργεια για να διαβάσουμε, να εργαστούμε, να είμαστε παρέα με την οικογένειά μας. Θα έχουμε ενέργεια για τα χόμπι μας και περισσότερη όρεξη για να κινηθούμε που θα μας βοηθήσει για να κρατηθούμε σε φόρμα. Az adagolás tekintetében nincsenek korlátok, tehát nem ismert túladagolás. Η δοσολογία δεν έχει περιορισμούς. Megelőző vagy fenntartó adagnak akár kétszer egy kapszula is megteszi, vagy porból a harmad, netán fél adagolókanálnyi mennyiség. Από κάψουλες μπορούμε να πάρουμε 2 την ημέρα ή σε μορφή σκόνης μισό κουταλάκι ή 3/4 κουταλάκι στην ημέρα. De bátran kísérletezzetek vele, próbálgassátok a nagyobb adagokat is, és találjátok meg a számotokra legmegfelelőbb hatással járó mennyiséget.
Αλλά ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, γι' αυτό ο καθένας πρέπει να βρει την δοσολογία που του ταιριάζει. Μπορείτε να κάνετε πειράματα. Bármilyen életkorban vagyunk, az oxigén és az energiahiány az nagyon pusztító, és rövid időn belül tönkre tud minket tenni. Σε κάθε ηλικία η έλλειψη οξυγόνου και ενέργειας μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινή ζωή. Viszont az életünk folytatásának az íve az tulajdonképpen a mi döntésünkön múlik. Αλλά η δύναμη για να αλλάξουμε την ζωή μας είναι στα χέρια μας. A Cordyceps segítségével mi választhatjuk ki, hogy milyen folytatást szeretnénk. Με την βοήθεια του Cordyceps μπορούμε να επηρεάσουμε την εξέλιξη της ζωής μας. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha egy repülőgépen utaznánk, és ugye dönthetünk úgy, hogy nem szedünk kordicepszet, ez olyan, mint hogyha kiugranánk a repülőgépből, csak éppen ejtőernyő nélkül. Την ζωή μας, να την φανταστούμε σαν να ταξιδεύουμε σε ένα αεροπλάνο και πέφτουμε στο κενό χωρίς να φορέσουμε βοηθητικά, δηλαδή αλεξίπτωτο. Itt a zuhanás az tulajdonképpen az életerőnknek a csökkenését fejezi ki, és hát ugye elég gyorsan száguldunk a végzetünk felé, és a zuhanás sebességét semmi nem tompítja. Με αυτό το τρόπο, αν δεν φοράμε αλεξίπτωτο, πέφτουμε με μεγάλη ταχύτητα και φτάνουμε στο έδαφος πάρα πολύ γρήγορα και με τραγικές συνέπειες. Ezért okosabb megoldás legalább kis mennyiségben kordicepszet szedni. Ez már a hagyományos ejtőernyős ugrásnak felel meg, ami nem zuhanás, de azért így is viszonylag hamar véget ér az út. Το μανιτάρι Cordyceps μπορεί να είναι ένα αλεξίπτωτο παραδοσιακό που θα μειώσει την ταχύτητα της πτώσης και θα μας προσφέρει μια πιο μεγάλη διαδρομή. Ha meggondoljuk magunkat és növeljük a szedett kordiceps mennyiséget, akkor a hagyományos ejtőernyőnket siklóernyőre tudjuk kicserélni, amivel sokkal hosszabb utat tudunk megtenni, és még emelkedésre is képesek leszünk. Αν μεγαλώνουμε την δόση του μανιταριού Cordyceps, αλλάζουμε το παραδοσιακό αλεξίπτωτο σε ένα πιο μοντέρνο, με το οποίο μπορούμε να επηρεάζουμε όχι μόνο την ταχύτητα πτώσης, αλλά και τις κατευθύνσεις. És a legpragmatikusabb lehetőség az, hogy megfelelő mennyiségben már megelőzési célzattal is szedjük a kordicepszet, és ez olyan, mintha úgy döntenénk, hogy egyáltalán nem is akarunk kiugrani a repülőgépből, hanem majd, amikor az utunk véget ér, akkor szépen leszállunk annak rendje és módja szerint. Η ιδανική περίπτωση όταν παίρνουμε προληπτικά Cordyceps, και αυτό μπορώ να παρομοιάσω με το τρόπο ότι δεν θα πηδήξουμε από το αεροπλάνο, αλλά κατεβαίνουμε ομαλά και μετά από μια ωραία διαδρομή. A DXN Cordyceps, tehát egy hatalmas lehetőség a számunkra, és hogyha alkalmazzuk, akkor igazából biztosra mehetünk. Το μανιτάρι Cordyceps είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον οργανισμό μας και αν θα αποφασίζουμε να πάρουμε, να το λαμβάνουμε, θα έχουμε εξαιρετικές επιπτώσεις. Sokféle étrendkiegészítőt ajánlottam már a betegeimnek, de annyira sikeres nem volt
semmi más, mint a cordyceps, aminek a hatását tulajdonképpen mindenki észreveszi saját magán. Η ασθενείς μου έχουν χρησιμοποιήσει πολλά συμπληρώματα διατροφής, αλλά κανένα με τα εξαιρετικά αποτελέσματα του Cordyceps. Tehát ha alkalmazunk, biztosra mehetünk, mint hogyha a szerencsejátékban tudnánk előre, hogy mindig 2 6-ost tudunk dobni, vagy a kártyában mindig nyerő lapunk lesz, és itt igazából a biztos nyeremény az a jó energiaszint és a jó életminőség. Η κατανάλωση του Cordyceps είναι όπως ένα τυχερό παιχνίδι που έχει μόνο άσος ή εξάρια και μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το καλό αποτέλεσμα. Van még egy hatás, amiről illik említést tennem, az pedig igazából a szexualitás témaköre, amit mind a két nemben nagyon jótékonyan támogat a kórházat. Έχει άλλη μία δράση στον οργανισμό μας που αξίζει να σημειωθεί για την σεξουαλική ζωή και τον δύο, και στον άντρα και στην γυναίκα. A hormonális rendszernek a támogatása mindkét nemben nagyon fontos. Egyrészt a kinézetünk és a libidónk szempontjából. Η λειτουργία των ορμόνων είναι πάρα πολύ σημαντική τόσο για την εξωτερική εμφάνιση όσο και για την γενική λειτουργία του οργανισμού. Férfiak esetében pedig nagyon fontos a keringés támogatása, részint azért, hogy az erekció képessége megmaradjon. Στην περίπτωση των ανδρών προσφέρει επαρκή στιτική λειτουργία. Másrészt az is fontos, hogy egy szexuális aktus ne tegyen károsodást a keringési rendszerben, és hát ugye volt már róla szó, hogy a szív az oxigénhiányt nagyon rosszul tolerálja, tehát egy cordyceps, ami az oxigénhiányt szünteti, biztonságosabbá teszi a szexet idősebb korban is. Σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι πάρα πολύ σημαντικό η σεξουαλική πράξη να μην δημιουργήσει έλλειψη οξυγόνου, γιατί αυτό έχει δραματικές επιπτώσεις στην λειτουργία της καρδιάς, ειδικά σε μεγάλη ηλικία. Νιωματικώσαν, szeretném azt hangsúlyozni, hogy jó néhány cég gyógygombáival volt már dolgom, sokakat kipróbáltam, de olyan fajta elégedettség mind a páciensek részéről, mind a magam részéről egyiknél sem volt megközelítően sem, mint ahogy ez a DXN esetében. Θέλω να επισημάνω ότι έχω συνεργαστεί με πάρα πολλές εταιρείες που εμπορεύονται συμπληρώματα διατροφής, αλλά είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την εταιρεία DXN για την, και έχω πάρα πολύ θετικές απαντήσεις, ανταποκρίσεις και από τους καταναλωτές και από τους ασθενείς μου. Tehát a kereskedelemben kapható Cordyceps készítmények között igenis van különbség, hatóanyag összetétel, hatóanyag mennyiség és tisztaság, megbízhatóság tekintetében. Στα σκευάσματα Cordyceps που κυκλοφορούν στην αγορά, υπάρχουν, ανάμεσά τους υπάρχουν μεγάλες διαφορές ό,τι αφορά την ποσότητα του μανιταριού που περιέχουν, τόσο και την ποιότητα του συμπληρώματος διατροφής. Tehát, ha jót akartok, akkor egyértelmű, hogy a DXN Cordycepsét válasszátok. Άμα θέλετε καλό για το οργανισμό σας, σας συνιστώ να επιλέγετε το Cordyceps που κυκλοφορεί από την εταιρεία DXN. Országok szerint változhat, hogy kapszula, por vagy mindkettő formájában jelen van, és van még egy nagyon erőteljes hatású
készítmény, egy fermentált ital, a kordipány, aminek szintén óriási kordiceps tartalma van. Ανάμεσα στις χώρες υπάρχουν κάποιες διαφορές. Σε κάποιες χώρες κυκλοφορεί σε μορφή κάψουλας ή σκόνης, αλλά υπάρχει και ένα ποτό που λέγεται Cordypine που περιέχει μεγάλη ποσότητα Cordyceps. Csak rajtatok múlik, hogy éltek ezzel a rendkívüli, egyedülálló lehetőséggel, ami ugye a sejtenergetikát alapozza meg, ami viszont az egészségünknek az alapját képezi. Είναι στο χέρι σας να μην χάσετε αυτή την εξαιρετική ευκαιρία για να μεγαλώσετε τον οξυγόνο του οργανισμού σας και την ενέργεια για την φυσική λειτουργία του οργανισμού. És hát ugye mindannyiunkon múlik, hogy ezt a rendkívüli lehetőséget a DXN hálózata segítségével minél több rászoruló ember számára eljuttassuk. Και είναι πάλι στο χέρι μας αυτό το σκεύασμα, αυτό το συμπλήρωμα να φτάσει όσο γίνεται περισσότερους καταναλωτές και να βοηθήσουμε και άλλα άτομα γύρω μας. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, a fordítást, és további szép estét kívánok nektek. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, ευχαριστώ και για τη μετάφραση και σας εύχομαι ένα ωραίο βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη του κυρίου Ντέμπιαν που είναι ο διευθυντής του marketing στην Ευρώπη. Arról fogok ma nagyon röviden beszélni, hogy mi miként éltük át azt a rendkívüli helyzetet, ami a világban kialakult, úgy, mint DXN-esek. Θα μιλήσω με λίγα λόγια για αυτή την παράξενη κατάσταση που δημιουργήθηκε σε όλο τον κόσμο και πώς το έχουμε ζήσει εμείς από το DXN. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok embert érdekel a DXN által nyújtott lehetőség most, hogy lezajlottak ezek az események, úgyhogy majd erről is beszélni fogok. Έχουμε διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται για τις ευκαιρίες που προσφέρει το DXN. Sőt, ennek a rövid előadásnak a végén egészen pontosan megmutatom, hogy mit kell tenni a DXN sikerén. Και στο τέλος της παρουσίασης θα σας πω και όλα τι μπορούμε να κάνουμε στην καλύτερη επιτυχία της εταιρείας DXN. A járvány váratlanul és felkészületlenül érte a világot, és sajnos vannak, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Αυτή η κατάσταση έχει εφηνιάσει τον κόσμο και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν φτάσει σε πολύ δύσκολη θέση, έχουν χάσει τις δουλειές τους. Nagyon jó, hogy több embernek meg tudta oldani a munkaadója az otthoni munkavégzést, így ők nem maradtak jövedelem nélkül. Ευτυχώς πάρα πολλοί εργοδότες έχουν βρει την λύση της εργασίας από το σπίτι και υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν έμεινε χωρίς εισόδημα. Ez nekünk, DXN tagoknak nem újdonság. Mi a kezdetektől fogva itthonról, online eszközökkel, online módszerekkel is tudunk dolgozni. Αυτός ο τρόπος εργασίας για μας από το DXN δεν είναι κάτι καινούριο. Εμείς από την αρχή δουλεύαμε από το σπίτι, online, με αυτό το τρόπο. Egy DXN tagnak ki sem kell mozdulnia otthonról ahhoz, hogy megvásárolhassa a kedvenc DXN kávéját és a többi DXN termékeket. Όποιος συνεργάζεται με το DXN δεν πρέπει να βγει από το σπίτι του για να αγοράζει το καφέ που αγαπάει ή τα υπόλοιπα το προϊόντα DXN. Az online teret használta fel a DXN menedzsmentje is, hogy megszervezze a karantén idején a tudományos webinárokat, így aztán nem voltunk elvágva a DXN-től mi sem.
Επίσης, με τη χρήση του ίντερνετ, το DXN μπορούσε να ενημερώσει τα μέλη του για ό,τι καινούριο υπάρχει και να κρατήσει την επαφή με όλους. Minden héten hallhattunk egy-egy DXN-es orvost vagy gonoterapeutát, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy egészségesek maradjunk. Κάθε εβδομάδα είχαμε παρουσίαση από έναν γιατρό, από ένα θεραπευτή με γανόδερμα, οποίοι μας βοήθησαν να μείνουμε πιο γεροί και πιο δυνατοί. Szintén a világhálóról érkeztek a friss hírek, a DXN fejlesztéseiről, új termékekről, új gyárakról és a vállalat növekedéséről. Πάλι από ίντερνετ μάθαμε τα νέα για την DXN, για καινούρια προϊόντα, καινούρια εργοστάσια και για καινούριες εταιρείες που συνεργαζόμαστε. Mindezekből teljesen világos, hogy a DXN a jövő vállalkozása. Από όλα αυτά μπορούμε να βλέπουμε ότι η DXN είναι το μέλλον. Az interneten kaptuk a szenzációs hírt arról is, hogy a DXN elnökét, dr. Lin Siojin ebben a kihívásokkal teli időszakban nevezték ki jószolgálati nagykövetnek. Πάλι από το ίντερνετ έχουμε μάθει ότι ο πρόεδρος της DXN, Dr. Datuk Lin Siojin, έχει πάρει το αξίωμα του πρέσβη της καλής εξυπηρέτησης. Nagyon fontos, hogy pontosan idézzem ennek az okát, ezért inkább felolvasom. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τεκμηριώσω γιατί πήρε αυτό το αξίωμα, γι' αυτό θα σας διαβάσω κάτι. A humanitárius támogatás elismeréseképpen az élelmiszerbiztonság, oktatás, egészségfejlesztésén tett erőfeszítéséért és a béke megőrzéséért. Πήρε αυτό το βραβείο, αυτό το αξίωμα, λόγω ότι έχει συμμετέχει σημαντικά στην διατήρηση της ειρήνης, της εξαφάλισης τροφής και παιδείας και υγείας σε περιοχές που είχαν ανάγκη. Nagyon büszkék vagyunk és gratulálunk, elnök úr. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και τον συγχαρούμε. Szerencsére számunkra tehát ebben a tekintetben nem hozott újat a járvány. Ευτυχώς για μας αυτή η κατάσταση δεν έφερε κάτι καινούριο. Hallottunk sajnos arról is, hogy voltak olyan emberek, akiknek megszűnt a munkahelye, így a családjuk bevételek nélkül maradt. Δυστυχώς ακούσαμε και για πολλούς ανθρώπους που έχουν χάσει την εργασία τους και η οικογένεια έχει μείνει χωρίς εισόδημα. Amíg az embernek nincsen személyes érintettsége, és a DXN biztonságából távolról nézi a dolgokat, nem érti pontosan, hogy mi is történik. Όσο δεν έχουμε προσωπική εμπειρία ό,τι αφορά αυτή την κατάσταση και από την ασφάλεια με την DXN, τα βλέπουμε κάπως από μακριά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Ένα από αυτά találkoztunk egy vállalkozó barátunkkal, akinek minden bevétele megszűnt a járvány miatt. Μία μέρα συναντηθήκαμε με έναν φίλο μας επιχειρηματία που αναγκάστηκε να κλείσει την εταιρεία του και έχει μείνει εντελώς χωρίς εισόδημα. Egyből jobban értettük, hogy pontosan mi is történik körülöttünk, és rögtön másként néztünk a mi DXN-es biztonságunkra. Αμέσως καταλάβαμε τι συμβαίνει γύρω μας και νιώθαμε πιο ασφαλείς στην δικιά μας θέση. A barátunknak van egy hitele a házára, és nemrégen vásárolt egy új autót a vállalkozásához is, szintén részletre. Ο φίλος μας έχει πάρει ένα δάνειο για πρώτη κατοικία και άλλο ένα δάνειο για αγορά αυτοκινήτου για την εταιρεία και έχει δόσεις για να πληρώσει. Αλλά δεν υπάρχει βέβαια, δεν υπάρχει φύζετης.
akkor a részleteket nincs miből befizetni. Και από την στιγμή που δεν έχει εισόδημα, δεν έχει μισθό, τις δόσεις από πού θα τις πληρώσει. Rámehet akár a ház és az autó is erre a helyzetre. Δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση μπορεί να χάσει και το σπίτι του και το αυτοκίνητό του. Én erre a kérdésre nem szeretnék válaszolni, inkább arról beszélek, hogy mi történt a mi bevételeinkkel, hogy a DXN tagok megkapták-e a bónuszokat, hogy a családoknak rendelkezésére állt-e a megszokott jövedelem. Σε αυτή την ερώτηση δεν θα ήθελα να απαντήσω. Καλύτερα να μιλήσουμε για τα μέλη της DXN, αν έχουν πάρει τα μπόνους που δικαιούνται, αν είχαν κάποιο εισόδημα για την οικογένειά τους. Igen. A járvány ideje alatt is megérkezett a bankszámlánkra a jövedelmünk. Ναι, και στην διάρκεια της καραντίνας τα ποσά εμφανίστηκαν στους λογαριασμούς μας. Megérkezett, mert korábban sok embernek mutattuk meg a DXN kávét, sokan közülük hozzánk hasonlóan csak DXN kávét isznak. Ναι, έχουν εμφανιστεί ποσά στους λογαριασμούς μας, γιατί πριν έχουμε παρουσιάσει το καφέ DXN σε πολλούς φίλους και γνωστούς, που πίνουν μόνο αυτό το καφέ, όπως και εμείς. Ugyanezek az emberek már megismerték a DXN többi termékét is, és a járvány idején is fogyasztották ezeket. Οι ίδιοι έχουν γνωριστεί και με τα υπόλοιπα προϊόντα της DXN και έχουν καταναλώσει στην διάρκεια της καραντίνας. A DXN pedig mindig kifizeti a termékvásárlásokból származó bónuszokat, még a járvány idején is. Και η DXN πληρώνει τα bónusz, που προέρχονται από την αγορά των προϊόντων, ακόμα και στην διάρκεια της καραντίνας. De hogyan lehetséges ez? Hogyan jöhetett ez össze egy valamikori autóbuszvezető ápolónő házaspárnak, ráadásul Magyarországon? Αλλά πώς είναι δυνατόν αυτό, πώς μπορούσε να πετύχει ένας οδηγός λεωφορείου και μιας νοσοκόμας, ειδικά στην Ουγγαρία, να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Talán nem véletlen, hogy amikor mi csatlakoztunk 2008-ban, éppen egy gazdasági világválság volt. Δεν πρέπει να τυχαίω ότι εμείς αρχίσαμε την συνεργασία το 2008 στην διάρκεια της παγκοσμίας κρίσης. Jól emlékszünk még, hogy a szponzorunk, Kócsó László, elmesélte akkor, hogy egy aggódó üzenetet kapott. Θυμάμαι πολύ καλά, ότι ο δικός μας, ο οποίος μας συμβούλεψε, ο κύριος Κότσο Λάσλο, μας είπε ότι πήρε ένα πολύ παράξενο μήνυμα. Egy külföldi ismerőse kérdezte, hogy milyen hatással van az életükre a válság, hogy jól vannak-e? Ένας γνωστός του από το εξωτερικό τον ρώτησε τι επιπτώσεις έχει στην ζωή τους η παγκοσμία κρίση και αν είναι καλά. Λάτσι azt válaszolta, hogy ő a kávé üzletben van, és az emberek a kávéjukat megisszák válság idején is, így ő nem érzi a válságot. Ο Λάτσι του απάντησε ότι συνεργάζεται με εταιρεία που εμπορεύεται καφέ. Οι άνθρωποι πίνουν καφέ και στην διάρκεια της κρίσης και γι' αυτό το λόγο ο ίδιος δεν περνάει δυσκολίες. Λάτσι έμοντα να κοινικό τίτκο της, αμήν μου στήνεις έμοντα και σε να ζέλεγε να γίγερτε. Και ο Λάτσι μας είπε και το μυστικό που θα σας πω και εγώ, όπως σας έχω υποσχεθεί στην αρχή της παρουσίασης. Azt mondta, hogy a bevételünk nagysága egyetlen dologtól függ, attól, hogy hány embernek mutatjuk meg a DXN kávét. Μου είπε ότι το ύψος του εισοδήματος μας εξαρτάται μόνο από ένα πράγμα. Από το πόσα, σε πόσα άτομα παρουσιάζουμε το καφέ της DXN. Mi pedig mindent elkövettünk, hogy sok emberhez jusson el a DXN és a DXN kávé híre.
Και εμείς κάνουμε τα πάντα για να φτάσει σε όσους περισσότερους γίνεται το, ο καφές της DXN και τα υπόλοιπα προϊόντα. Leginkább onnan eszközöket használtunk. Most is ezt tennénk, hiszen el lehet készíteni egy finom DXN kávét így is, itt a kamera előtt. Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία του ίντερνετ, όπως βλέπετε και τώρα μπροστά σας μπορώ να κάνω ένα καφέ. A lényeg csak az, hogy sok emberhez jusson el valahogyan a DXN kávé. Η ουσία είναι να φτάσει ο καφές της DXN σε περισσότερο κόσμο, σε περισσότερους γίνεται. Mi nem tettünk más, csak amit Laci javasolt nekünk, és ennek a következménye, hogy simán átmentünk ezen a karantén időszakon. Εμείς δεν κάναμε τίποτα άλλο εκτός από αυτό που μας συμβούλεψε ο Λότσι και γι' αυτό το λόγο περάσαμε την καραντίνα χωρίς δυσκολίες. Ez a fantasztikus lehetőség ma is elérhető bárki számára. Αυτή η φανταστική ευκαιρία είναι προσβάσιμη για όλους. Mutasd meg a kávét, a DXN kávét, minél több embernek. Δείξε το καφέ της DXN σε περισσότερους που μπορείς, σε όσους μπορείς. Én azt kívánom mindenkinek, hogy soha többé ne kelljen ilyen kihívással szembenéznie, mint amilyen a COVID-19. Εγώ εύχομαι ποτέ να μην ξανασυναντήσουμε δυσκολίες που μας δημιούργησε το COVID-19. De ha mégis bármi rossz történne, nyújtson számára is biztonságot a DXN, ahogyan ez a mi életünkben történik. Αλλά επειδή είναι πιθανό να έχουμε και στο μέλλον δυσκολίες, εύχομαι ο καφές της DXN να σας προσφέρει μια ευκαιρία. Én köszönöm a figyelmet, köszönöm Edith, hogy lefordítottad azt, amit mondtam. Mindenkinek teljes egészséget kívánok, egészségetekre. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, ευχαριστώ και για τη μετάφραση και στην υγεία σας.